τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Κύπρος, η δεύτερη πατρίδα του Ισραήλ, πώς οι Εβραίοι και το Ισραήλ σιγά σιγά την έχουν υπό την κατοχή τους. Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε ερώτηση στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, ο αριθμός των αιτήσεων για αγορές ακινήτων στην κατεχόμενη από τον τουρκικό στρατό Βόρεια Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια είναι 15.000, δημοσιεύει η τουρκική εφημερίδα Milliyet. Οι Ισραηλοί πολίτες κατατάσσονται στην 12η θέση μεταξύ των ολοδαπών που αγόρασαν ακίνητα στο κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Βρετανοί, οι Ιρανοί, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Με άλλα λόγια, τα επίσημα αρχεία αρνούνται τον ισχυρισμό ότι υπάρχει κρυφή Ισραηλινή κατοχή στο νησί. Ωστόσο, υπάρχει και μία αόρατη πλευρά του θέματος. Τα γεγονότα εκεί είναι λίγο ανησυχητικά. Στο κατεχόμενο από τον τουρκικό στρατό τμήμα του νησιού της Κύπρου, οι πωλήσεις ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι Τουρκοκύπροι μπορούν να αγοράσουν απεριόριστη ιδιοκτησία χωρίς καμία έγκριση. Δεν είναι μυστικό ότι οι Εβραίοι από το Ισραήλ ή άλλες χώρες που έχουν γίνει πολίτες της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ειδικά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, κατέχουν σημαντικό αριθμό ακινήτων στο νησί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ekedoros.blog. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του ιδιωτικού γραμματέα του πρώην Προέδρου των Τουρκοκυπρίων, Ραούφ Ντενκάς, και του δημοσιογράφου Σαμπάχατιν Ισμαήλ, είναι αλήθεια ότι όσοι αγοράζουν ακίνητα στο νησί με Ισραηλινό διαβατήριο βρίσκονται στη 12η θέση. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες Εβραίοι που αγοράζουν ακίνητα με ρωσικά, ουκρανικά, βρετανικά, γερμανικά και τουρκικά διαβατήρια. Οι ιδιοκτήτες τριών μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην κατεχόμενη Κύπρο είναι Εβραίοι που έχουν λάβει την υπηκότητα της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Αυτοί είναι που κάνουν τις πραγματικές μεγάλες αγορές. Ο Σαμπατίν Ισμαήλ λέει ότι αυτές οι εταιρείες που ελέγχονται από Εβραίους θεωρούνται επίσημα ως εταιρείες της Βόρειας Κύπρου και έχουν κλείσει χιλιάδες στρέμματα γη στο νησί. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.